Σας ευχαριστώ όλες και όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Ο τουρισμός αποτελεί εθνική υπόθεση, απαιτεί ενότητα και εθνική συνεννόηση. Βασίζεται στην αρμονική συνεργασία όλων των φορέων. Θα έλεγα ότι κλειδί για την ανάπτυξη του τουρισμού είναι ακριβώς αυτή η αρμονική συνεργασία των φορέων. Αυτά που έχουν επιτευχθεί στον ελληνικό τουρισμό δεν είναι αμελητέα, είναι πολύ σημαντικά. Έχουμε αύξηση 35% του εισερχόμενου τουρισμού. Έχουμε φτάσει 33 εκατομμύρια τις διεθνείς αφίξεις, όταν πριν 5 χρόνια ήταν στα 24 εκατομμύρια. Έχουμε πλέον 18,5 δις τουριστικά έσοδα το έτος. 37,5 δις είναι η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ της χώρας, στην οικονομία. 20% του ΑΕΠ καταλαμβάνει ο τουρισμός, διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Ρυθμός ανάπτυξης που αγγίζει το 7%. Οι επενδύσεις, τώρα που μιλάμε στον τουριστικό κλάδο, παρουσιάζουν αύξηση πέρα από κάθε άλλο κλάδο της οικονομίας. Αυτό δημιούργησε τα προηγούμενα χρόνια θέσεις εργασίας, μείωση της ανεργίας και αυτό δημιουργεί και σήμερα ακόμη βελτίωση της κατάστασης στα θέματα της εργασίας και της μείωσης της ανεργίας. Βασικός στόχος για τη χώρα μας. Βασικό μας μέλημα ήταν η στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ψυχή του ελληνικού τουρισμού, η ανάπτυξη όλων των ειδών του θεματικού τουρισμού, αγροτουρισμού, ιαματικού τουρισμού, συνεδριακού τουρισμού και πολλών άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. Η τουριστική εκπαίδευση και βασικός στόχος για να παραμείνει ο τουρισμός σε αυτά τα υψηλά επίπεδα είναι η έμφαση στην ποιότητα, των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το 2019 ξεκίνησε θετικά σε αφίξεις και έσοδα. Είναι μια απαιτητική χρονιά με πολλούς εξωγενείς παράγοντες. Προετοιμαστήκαμε όμως εδώ καθημερινά για όλα και ο μηχανισμός είναι σε εγρήγορση. Τους πρώτους μήνες ήδη του 2019 έχουμε αύξηση των διεθνών αφίξεων 2,5 εκατομμύρια, 13% άνοδος και 30% αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Μέχρι την τελευταία ημέρα, μέχρι τις προηγούμενες μέρες, εργαστήκαμε, δώσαμε λύσεις, δρομολογήσαμε έτσι ώστε να κυλήσει ομαλά η τουριστική σεζόν. Συγκεκριμένα, σε αυτούς τους μήνες, δημιουργήσαμε νέο λογότυπο για το ειδικό σήμα ποιότητας ελληνικής κουζίνας. Θεσπίσαμε νέα κριτήρια για τη χορήγησή του. Εγκρίναμε τη λειτουργία τουριστικών λιμένων. Καταρτήσαμε και υπογράψαμε σύμβαση παραχώρησης και εκμετάλλευση συγκεκριμένα του αγκυροβολίου τουριστικών σκαφών στη Λέρο, με στόχο την υλοποίηση επένδυση και τη λειτουργία ενός ακόμα τουριστικού λιμένα στο νησί της Λέρου. Εγκρίναμε τμήματα του τουριστικού λιμένα Μεσολογγίου, δυναμικότητας 84 θέσεων ελιμενισμού και 50 θέσεων χερσαίας αναπόθεσης σκαφών. Προχωρήσαμε στον καθορισμό των όρων για τη χορήγηση και ανάκληση αδειών λειτουργίας πεδότοπων σε τουριστικά καταλήματα και τουριστικούς λιμένες με υπουργική απόφαση. Καταρτήσαμε και υπογράψαμε τη σύμβαση παραχώρησης και εκμετάλλευσης του τουριστικού λιμένα Κασιόπης Κέρκυρας. Καθορίσαμε κριτήρια για τον τρόπο διανομής των φυσικών ιαματικών πόρων, ενός είδους θεματικού τουρισμού που αναφέρθηκα και προηγουμένως. Καταρτήσαμε το προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του τουριστικού συνοδού. Προχωρήσαμε στην κατάρτιση σύμβασης για τα επαγγελματικά τουριστικά πλοία αναψυχής από τουριστικά γραφεία. Υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδιών και Τουρισμού για την ορθή κάλυψη οργανωμένων ταξιδιών. Εντάξαμε τη διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε ορειβατικά καταφύγια στο σύστημα διεκπαιρέωσης μέσω των ΚΕΠ, έτσι ώστε να διευκολύνουμε, να μειωθεί η γραφειοκρατία. Εκλέχθηκε η χώρα μας στην Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής για την Ευρώπη του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την επόμενη τριετία. 40 χώρες ψήφισαν τη δική μας χώρα για να έχει την Προεδρία της Περιφερειακής Επιτροπής από το 2019 έως το 2021 στην διαδικασία η οποία έγινε το Μάιο και πραγματικά αποτελεί τιμή για τη χώρα μας. Αυτά ως ένδειξη της καθημερινής προσπάθειας η οποία κάνουμε έτσι ώστε ο τουρισμός να συνεχίζει να βρίσκεται ψηλά, στο ίδιο επίπεδο. Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους που αυτούς τους μήνες εργαστήκαμε μαζί. Τους συνεργάτες μου, τα στελέχη του Υπουργείου, τα στελέχη του ΕΟΤ, ο ΕΟΤ ο οποίος είναι επίσης
λειτουργεί σε βάση καθημερινή και με στόχο την προώθηση του ελληνικού τουρισμού. Να ευχαριστήσω τους δημόσιους φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τα επιμελητήρια, τον ιδιωτικό τομέα, τους εργαζόμενους, όλους όσοι συνέβαλαν, γιατί αυτή η συμβολή είναι αποφασιστική για να προχωρήσει ο τουρισμός μπροστά. Να μιλήσουμε για τις μαρίνες. Κύριος Θεοχάρης, λοιπόν, αναλαμβάνει το Υπουργείο Τουρισμού από τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Ο θεματικός τουρισμός, εναλλακτικός, αγροτικός, θρησκευτικός, ιαματικός, ιατρικός. Μια σειρά από προκλήσεις, οι οποίες θα πρέπει να επιτρέψουν να αναπτυχθούν πολυπίκυλες μορφές του τουρισμού στη χώρα μας και έτσι να προσελκύσουμε διαφορετικού είδους τουρίστες στην περιοχή μας. Η εκπαίδευση, ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι θα είμαστε στην πρώτη πεντάδα ή στις πρώτες θέσεις του τουρισμού παγκοσμίως χωρίς να έχουμε και την καλύτερη ή μια από τις καλύτερες εκπαιδευτικά υποδομές, εκπαιδευτικές υποδομές για τον τουρισμό. Είναι πολλά λοιπόν τα ζητήματα και γι' αυτό το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ένα πρόγραμμα που έχω την χαρά να έχω μαζί μου υφυπουργό τον Μάνο τον Κόνσολα, ένα φίλο από πολύ παλιά, ο οποίος είχε την ευθύνη για να το συντάξει και συνεπώς έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει τουρισμός, το ξέρει πολύ καλά γιατί είναι από τη Ρόδο και ζει και αναπνέει η Ρόδος με τον τουρισμό, αλλά και όλα τα Δωδεκάνησα, φυσικά και τα νησιά. Συνεπώς μου δίνει δύναμη, σιγουριά το να έχω έναν τέτοιο άξιο συνεργάτη πλάι μου για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα ζητήματα του τουρισμού το επόμενο διάστημα, για όσο καιρό έχουμε την ευθύνη του Υπουργείου. Θέλω να κλείσω με δύο λόγια πριν δώσω το λόγο και στον Μάνο Κόνσολα. Να κλείσω με δύο λόγια για το Υπουργείο το ίδιο και τους υπαλλήλους. Έρχομαι σε αυτό το Υπουργείο με πνεύμα συνεργασίας και με ανοιχτές πόρτες για τους υπαλλήλους, γιατί μόνο με τη δική σας γνώση, με τη δική σας εμπειρία, με τη δική σας ενέργεια και με τη δική σας προσπάθεια μπορεί να πάει μπροστά ο τουρισμός στη χώρα μας. Έχουμε μπροστά μας πολλά δύσκολα πράγματα να πετύχουμε. Η χώρα πρέπει να ξαναγυρίσει σε ισχυρή ανάπτυξη, στο 4% κάθε χρόνο και ένα πολύ μεγάλο μέρος, να μην πω το μισό, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτό μπορεί και πρέπει να έρθει από τον τουρισμό. Εμείς είμαστε επιφορτισμένοι με αυτό το βάρος να στραφούμε στην εξωστρέφεια, τουρισμός σημαίνει εξωστρέφεια, να στραφούμε στο ψηφιακό μάρκετινγκ, να στραφούμε στην καινοτομία, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και τα επενδυτικά κεφάλαια, αλλά και τη ζήτηση στη χώρα μας, η οποία μπορεί πραγματικά να προσφέρει πολλές και διαφορετικές εμπειρίες για όλα τα γούστα και ιδιαίτερα για τα υψηλά βαλάντια που θα πρέπει να είναι ο κύριος στόχος προσέλκυσης των τουριστών.